Στη Γερμανία πάγωσε η διαδικασία έγκρισης μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω του Nord Stream 2 και η αναστολή λειτουργίας έγινε μετά από προσφυγή της Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Παντελή Βαλασόπουλε. Ναι, και όλα αυτά έχουν και σχέση με τα όσα συμβαίνουν στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας. Όπως έγινε γνωστό, η Πολωνία κατέφυγε στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσω της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Δικτύων κατάφερε την αναστολή αδειοδότησης και επιστοποίησης του αγωγού Nord Stream 2 που φέρνει αέριο κατευθείαν από τη Ρωσία στη Γερμανία και την Ευρώπη. Να πούμε ότι ο αγωγός αυτός, η εταιρεία αυτή θα πρέπει να σπάσει σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς νόμους σε τρία μέρη και θα πρέπει να έχει και έδρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα έχει έδρα στην Ελβετία. Να πούμε ότι οι πράσινοι και οι φιλελεύθεροι στη Γερμανία δήλωσαν ικανοποίηση για αυτή την εξέλιξη. Είπαν ότι όλα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τους γερμανικούς και ευρωπαϊκούς νόμους. Να πούμε εμείς επίσης ότι σύμφωνα με γερμανούς αξιωματούχους, ο πρόεδρος Πούτιν και η Γκάζπρομ δεν έχει αυξήσει τις ποσότητες φυσικού αερίου προς την Ευρώπη όπως ο ίδιος είχε υποσχεθεί, λένε τα δημοσιεύματα, και συγκεκριμένα προς τις δύο μεγάλες δεξαμενές σε Γερμανία και Τσεχία από όπου παίρνει φυσικό αέριο μεγάλο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.